Στιγμές τρόμου έζησε 66χρονη στη Λεμεσό όταν δύο πρόσωπα την φίμωσαν και την τραυμάτισαν. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 8 το πρωί στην Αγία Φύλλα, όταν οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το ρετυρέ όπου διαμένει η 66χρονη. Κάτω από συνθήκες που διαρευνώνται, φαίνεται ότι δύο πρόσωπα της χτύπησαν την πόρτα, εισήρθε εντός του διαμερίσματος και αφού την έδεσαν, τη φίμωσαν και επίμονα τη ζητούσαν τα χρήματα. Οι δύο δράστες χτύπησαν την άτυχη 66χρονη με σιδερογροθιά με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει. Αφού έκαναν άνω κάτω το ρετυρέ, κατάφεραν να αρπάξουν χρυσαφικά, τη μαλφή και μετρητά. Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει τον γιο της, ο οποίος διαμένει σε άλλο διαμέρισμα, να έρθει εδώ να τη βρει και να καλέσει ασθενοφόρο και βέβαια και την αστυνομία. Η 66χρονη, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της πολυκατοικίας καθώς και κοσμηματοπολίου σε μεγάλο ξενοδοχείο της Λεμεσού, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τους δύο δράστες ανέμενε με αυτοκίνητο τρίτο άτομο, το οποίο τους απομάκρυνε από τη σκηνή. Οι ανακριτές της υπόθεσης έχουν στην κατοχή τους σημαντικά στοιχεία, τεκμήρια και μαρτυρίες, ενώ εξετάζονται και τα κλειστά κυκλώματα της περιοχής. Οι δράστες περιγράφονται ο ένας ισχυρής σωματικής διάπλασης ξανθός, ενώ ο άλλος λεπτής σωματικής διάπλασης μελαχρινός. Ο ένας από αυτούς της μίλησε στην ελληνική γλώσσα με κυπριακή διάλεκτο και ο δεύτερος με σπαστά ελληνικά. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η λία της ληστείας, ενώ λόγω της κατάστασης της 66χρονης δεν κατέστη δυνατό οι ανακριτές να λάβουν κατάθεση, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τους ιατρούς. Στο επακρό